Μήνυμα ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης έστειλε ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, κ. Αλέξανδρος Αργυοργίου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ο κ. Αργυοργίου υπογράμμισε την σπουδαιότητα του κλάδου και επανέλαβε την ανάγκη υποστήριξης της ασφαλιστικής αγοράς από την πολιτεία, ώστε να ασφαλιστεί ο μέσος Έλληνας. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα και η ασφαλιστική αγορά, ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής της χώρας, να συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας. Ο κ. Αργυοργίου εμφανίστηκε αισιόδοξος για την οικονομία και, όπως είπε, δείχνει να ανακάμπτει. Σήμερα η Ένωση έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Ποιο είναι το μήνυμα για το 2019? Το μήνυμα είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε μια χρονιά που η ελληνική οικονομία φαίνεται επιτέλους να ξεκινάει μια έξοδο από μια μακριά κρίση. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει, συμπληρώνοντας την κοινωνική ασφάλιση σε κρίσιμους τομείς, όπου οι Έλληνες είναι ανασφάλιστοι στις συντάξεις, στην υγεία, αλλά και στις φυσικές καταστροφές. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος εκπροσωπεί 48 εταιρείες με ιστορία 160 χρόνια στην ελληνική αγορά, 160 χρόνια προσφοράς. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι το παρόν μας και το μέλλον μας είναι ένα μέλλον αξιόπιστο, με ευρωπαϊκό διαβατήριο, με σοβαρή εποπτεία, με κεφάλαια όσα και ο τζίρος μας, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο για αξιοπιστία, όπου μπορούμε να δώσουμε καταλυτική όθηση και στην ανάπτυξη, όντας ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής στη χώρα. Μιλάμε με την πολιτική ηγεσία της χώρας, αλλά μιλάμε και με τον απλό πολίτη, για να του δείξουμε ότι η ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς είναι συμβασμένη με την ανάπτυξη και την ευημερία όλων μας. Το 2019 θα είναι και χρονιά εκλογών για τη χώρα. Αυτό μπορεί να επηρεάσει και την αγορά μας? Σίγουρα μπορεί να την επηρεάσει. Όποιος και αν έρθει στην εξουσία, σημασία έχει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις εκείνες που θα επιτρέψουν και στην ιδιωτική ασφάλιση να συμφέρει στο πολύ βασικό να ασφαλιστεί ο μέσος Έλληνας και τα κεφάλαια από την ασφάλιση να επενδυθούν για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.